Γεια σας. Ονομάζομαι Ειρήνη Μαρία Ταμπάκη και στα πλαίσια του μαθήματος Λειτουργικά Συστήματα που διδάσκει ο κύριος Μινάς Δασιγέννης στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, έχω μαγνητοσκοπήσει υπό την επίβλεψη και έγκριση του διδάσκοντα το συγκεκριμένο βίντεο επίλυσης. Το έργο αυτό σκοπεύει να βοηθήσει τους φοιτητές που παρακολουθούν το συγκεκριμένο μάθημα. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν την επίλυση του 11ου εργαστηριακού φυλαδίου. Σκοπός της άσκησης είναι ο αμοιβαίος αποκλεισμός με σημαφόρους System V, ο αμοιβαίος αποκλεισμός με POSIX, η διαχείριση αρχείων και τέλος η εξοικείωση με τον προσομοιωτή μνήμης MOS Memory. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν τον αμοιβαίο αποκλεισμό με τη χρήση σημαφόρων. Οι σημαφόροι είναι ένας μηχανισμός συγχρονισμού διεργασιών για την αποκλειστική χρήση κοινών πόρων όπως μνήμες ή αρχείων. Οι σημαφόροι είναι ειδικού τύπου ακέραιες μεταβλητές με τις οποίες συνδέονται κάποιες ατομικές λειτουργίες, δηλαδή όλες οι εντολές assembly που αντιστοιχούν εκτελούνται αδιάσπαστα από τον πυρήνα. Όταν θέλουμε να εκτελεστούν στο κρίσιμο τμήμα μιας διεργασίας, τότε εκτελείται μια ενέργεια down στον αντίστοιχο σημαφόρο. Αν ο σημαφόρος έχει τιμή 0, τότε η εντολή μπαίνει σε κατάσταση block wait. Αν ο σημαφόρος έχει τιμή μεγαλύτερη από 0, τότε εισέρχεται στο κρίσιμο τμήμα αφού μειώσει την τιμή κατά 1. Μόλις βγει από το κρίσιμο τμήμα, τότε εκτελεί μια ενέργεια up και στην περίπτωση που περιμένει μια διεργασία σε block wait, ενεργοποιείται και ο σημαφόρος παραμένει στο 0. Ενώ, αν δεν περιμένει μια διεργασία, τότε η τρέχουσα τιμή αυξάνεται κατά 1. Υπάρχουν δύο είδη σημαφόρων, τα System V και τα POSIX. Όσον αφορά τους σημαφόρους System V, οι συναρτήσεις που χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση των σημαφόρων αυτών είναι η SEMGET, SEMOP, SEMCTL. Με τη SEMGET δημιουργείται ένας περιγραφέας σημαφόρος για να χρησιμοποιηθεί στις υπόλοιπες συναρτήσεις. Με την SEMOP εκτελείται μια πράξη up ή down στον αντίστοιχο σημαφόρο, ενώ με τη συνάρτηση SEMCTL ελέγχεται ο σημαφόρος και μπορεί να καταστραφεί. Ας ξεκινήσουμε με τη συνάρτηση SEMGET. Αυτή δέχεται τρία ορίσματα. Επιστρέφει μια ακέραια τιμή που αντιστοιχεί στον περιγραφέα του σημαφόρου. Σε διαφορετική περίπτωση επιστρέφει μείον 1. Η συνάρτηση αυτή θα αποτύχει εάν το σύστημα δεν διαθέτει αρκετή μνήμη για τη δημιουργία της νέας δομής ή σε περίπτωση που το σύστημα έχει υπερβεί τον μέγιστο αριθμό επιτρεπόμενων περιγραφέων σημαφόρων. Η συνάρτηση SEMOP δέχεται τρία ορίσματα. Επιστρέφει μία ακέραια τιμή, είτε 0 για επιτυχία, είτε μείον 1 μαζί με το έρνο σε περίπτωση αποτυχίας. Η συνάρτηση θα αποτύχει εάν η διεύθυνση που έχει δοθεί ως όρισμα στη συνάρτηση δεν είναι προσβάσιμη ή εάν ο περιγραφέας σημαφόρου έχει αφαιρεθεί. Τέλος, η συνάρτηση SEMCTL δέχεται 3 ή 4 ορίσματα ανάλογα με το command line. Σε περίπτωση επιτυχίας επιστρέφει μια ακέραια θετική τιμή, ενώ αν υπάρχει σφάλμα επιστρέφει μείον 1 και το έρνο. Η συνάρτηση θα αποτύχει εάν ο περιγραφέας σημαφόρου έχει αφαιρεθεί και δεύτερον, εάν η διεύθυνση που έχει δοθεί ως όρισμα στη συνάρτηση δεν είναι προσβάσιμη. Προσοχή! Κατά τη συγγραφή ενός προγράμματος πρέπει πάντα να ελέγχουμε την τιμή επιστροφής της κλίσης συστήματος και να σταματάμε αμέσως την εκτέλεση, αν επιστρέψει τιμή σφάλματος. Επίσης, αν ανιχνευτεί πρόβλημα, πρέπει να χρησιμοποιούμε τη συνάρτηση P-Error που εμφανίζει εκτός από το μήνυμά μας και επιπρόσθετες πληροφορίες αν η κλίση του συστήματος ενεργοποιεί την ειδική μεταβλητή έρνο. Τέλος, ποτέ να μην τοποθετείτε μία κλίση συστήματος χωρίς να αποθηκεύετε την τιμή επιστροφής, ακόμα και αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσουμε αυτή την τιμή. Αυτό συνίσταται να γίνεται για να διευκολύνεται ο χρήστης κατά τη διαδικασία της αποσφαλμάτωσης με το GDB. Στην οθόνη σας βλέπετε ένα παράδειγμα γραμμένο σωστά, αλλά και λάθος.
Ξεκινάμε με την επίλυση του πρώτου προγράμματος προς παράδοση στο εργαστηριακό αυτοφυλάδιο. Θα δημιουργήσουμε τα σε ένα nomutex.se και σε ένα nomutex2.se, τα οποία ως διεργασία εμφανίζουν και επιδεικνύουν το πρόβλημα της πρόσβασης σε κρίσιμα τμήματα κοινής μνήμης. Στο πρώτο αρχείο, σε ένα nomutex.se, δημιουργούμε ένα ID κοινής μνήμης με την κλίση της CHMGET, KeyTAF το 4444,10 δεύτερη παράμετρος και τρίτη παράμετρος το 0600 κάθετος IPC κατ' παύλα Create. Προσορτάμε την κοινή μνήμη στη διεργασία με την CHSMAT και τις παραμέτρους CHMID, την CAR δείκτης 0 και την 0. Έπειτα τοποθετούμε το 0 στη θέση της κοινής μνήμης, η οποία είναι η μεταβλητή SEAD στο πρόγραμμά μας. Διαβάζουμε την τιμή στη θέση 0 της κοινής μνήμης και την αναθέτουμε την τιμή στη μεταβλητή H1. Έπειτα το πρόγραμμά μας κάνει SLEEP 15, τοποθετεί στη θέση 0 της κοινής μνήμης την τιμή H1, αφού αυξηθεί κατά 5, και εκτυπώνει την τιμή που βρίσκεται στη διεύθυνση μνήμης 0. Πρέπει να σημειωθεί ότι μετά από κάθε κλίση συνάρτησης γίνεται έλεγχος αν η συνάρτηση που κλήθηκε έχει εκτελεστεί σωστά και εκτυπώνεται μήνυμα επιτυχίας ή αποτυχίας. Προχωράμε στο αρχείο C1 nomutex2.se. Εδώ δημιουργούμε πάλι το ID κοινής μνήμης με βάση το ίδιο κλειδί με την κλίση της CHMGET key 4444, δεύτερη παράμετρο το 10 και τρίτη το 0600 κάθετος IPC Create. Η κοινή μνήμη προσαρτάται στη διεργασία με την κλίση της CHMAT και παραμέτρους την K, 0 και 0. Το πρόγραμμα κάνει sleep για 5 δευτερόλεπτα, αυξάνει κατά 10 τη θέση 0 της κοινής μνήμης και το αποθηκεύει στην ίδια θέση. Πρέπει να σημειωθεί πως και σε αυτό το πρόγραμμα, ύστερα από κάθε κλίση συνάρτησης γίνεται έλεγχος αν έχει εκτελεστεί σωστά η συνάρτηση. Εκτυπώνεται μήνυμα επιτυχίας ή αποτυχίας. Εκτελούμε ταυτόχρονα και τις δύο διεργασίες, αφού κάνουμε compile τα αρχεία μας. Γράφουμε δηλαδή /, το εκτελέσιμο του πρώτου αρχείου και /, το εκτελέσιμο του δεύτερου αρχείου και /, το εκτελέσιμο του δεύτερου αρχείου και. Στις διεργασίες αυτού του προγράμματος υπάρχει το πρόβλημα των χαμένων συναλλαγών. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι δεν χρησιμοποιούμε τις συναρτήσεις SEM-OP και SEM-GET. Προχωράμε στην επίλυση του SE2. Σε αυτό θα τροποποιήσουμε τα προγράμματα του C1 που δημιουργήσαμε προηγουμένως, ώστε να αποφευχθεί το πρόβλημα των χαμένων συναλλαγών. Για να γίνει αυτό θα χρησιμοποιήσουμε αμοιβαίο αποκλεισμό μέσω σημαφόρων. Συγκεκριμένα, στο πρώτο αρχείο δημιουργούμε το ίδιο κλειδί σημαφόρου με ένα ID σημαφόρου με τη SEMGET. Επίσης, αρχικοποιούμε το σημαφόρο σε τιμή 1 με την κλίση του Union SEMUN Arguments, argument.val με 1 και semcdl με semid 0, setval και arguments ως παραμέτρους. Δηλαδή, δηλώνουμε μια μεταβλητή με όνομα arguments που είναι της δομής semun. Η δομή semun ορίζει κάποια πεδία. Ένα από αυτά είναι το πεδίο val. Τοποθετούμε σε αυτό την τιμή 1, δηλαδή ορίζουμε ότι η σημαφόρα θα έχει αρχική τιμή 1. Επίσης, η δεύτερη παράμετρος είναι 0, γιατί έχουμε μόνο μία σημαφόρο, οπότε αυτή παίρνει τον αριθμό 0. Αμέσως μετά την προσάρτηση της κοινής μνήμης και πριν γίνει η ανάγνωση ή η εγγραφή στην κοινή περιοχή, καλείται η SEMOP με παραμέτρους τη SEMID και το Operation Down και τρίτη παράμετρο το 1, ενώ θα έχουμε δηλώσει ως track το SEMBUF Operation Down. Δηλαδή, θα επιτελέσουμε στη σημαφόρο νούμερο 0 μία πράξη μείωσης down κατά μείον 1, χωρίς ειδικές σημαίες. Αμέσως μετά,
Ακολουθούν οι υπόλοιπες ενέργειες ανάγνωσης της εγγραφής, ενώ αμέσως μόλις γράφεται η θέση 0 της κοινής μνήμης, καλείται η SEM-OP με παραμέτρους SEM-ID, Operation App 0 και 1. Στο τέλος αυτής της διεργασίας τοποθετούμε SLEEP και έπειτα SEM-CTL με παραμέτρους SEM-ID 0, IPC RMID και 0, προκειμένου να καταστραφεί ο σημαφόρος και να απελευθερωθούν οι πόροι. Όταν καταστρέψουμε το σημαφόρο, εκτυπώνουμε την τρέχουσα τιμή της θέσης 0. Φυσικά, ύστερα από κάθε κλίση συνάρτησης, γίνεται έλεγχος αν έχει εκτελεστεί σωστά αυτή η συνάρτηση και εκτυπώνεται μήνυμα επιτυχίας ή αποτυχίας και το PID της διεργασίας με το μήνυμα που αντιστοιχεί. Στο δεύτερο αρχείο, δημιουργούμε με το ίδιο κλειδί σημαφόρου ένα ID σημαφόρου με SEMGET. Αμέσως μετά την προσάρτηση της κοινής μνήμης και πριν γίνει ανάγνωση ή εγγραφή της κοινής περιοχής, καλείται η SEM-MOP, ενώ έχουμε ήδη δηλώσει struct SEM-BUF, Operation Down, και μέσα στις παρενθέσεις 0-1-0, δηλαδή επιτελείται σε σημαφόρο με νούμερο 0 η πράξη μείωσης Down κατά -1, χωρίς ειδικές σημαίες. Αμέσως μετά ακολουθούν οι υπόλοιπες ενέργειες ανάγνωσης εγγραφής, ενώ αμέσως μόλις γράφεται η θέση 0 της κοινής μνήμης, θα καλείται η SEM-MOP. Επίσης έχουμε το struct SEM-BUF με Operation Up, ώστε να αυξάνεται σημαφόρος κατά 1. Ύστερα από κάθε κλίση συνάρτησης γίνεται έλεγχος αν έχει εκτελεστεί σωστά η συνάρτηση και εκτυπώνεται μήνυμα είτε επιτυχίας είτε αποτυχίας, καθώς και το PID της διεργασίας που αναφέρει το μήνυμα. Τρέχουμε τα προγράμματα κατά τον ίδιο τρόπο με προηγουμένους και όπως βλέπουμε λειτουργούν σωστά. Εκτός από τους σημαφόρους System-V, παρόμοια λειτουργία μπορεί να επιτευχθεί και με τους σημαφόρους POSIX. Συνήθως, τα σύγχρονα λειτουργικά συστήματα υποστηρίζουν και τους δύο τρόπους σημαφόρων. Για να γίνει εύκολος ο διαχωρισμός, οι συναρτήσεις POSIX, semaphores, έχουν ένα underscore στο όνομά τους. Οι πιο σημαντικές συναρτήσεις είναι οι SEM-INIT, SEM-WAIT, SEM-POST, και SEM-DESTROY. Η SEM-INIT αρχικοποιεί και δημιουργεί μία σημαφόρο. Η συνάρτηση SEM-WAIT εκτελεί μία λειτουργία DOWN σε συγκεκριμένη σημαφόρο. Η συνάρτηση SEM-POST εκτελεί μία λειτουργία UP σε συγκεκριμένη σημαφόρο. Και τέλος, η συνάρτηση SEM-DESTROY καταστρέφει τη συγκεκριμένη σημαφόρο. Όσον αφορά τη συνάρτηση SEM-INIT, δέχεται τρία ορίσματα. Επιστρέφει μία ακέραια τιμή 0 ή -1 για επιτυχία ή αποτυχία αντίστοιχα. Η συνάρτηση θα αποτύχει εάν το όρισμα value ξεπερνά το SEM value max ή εάν το όρισμα P shared είναι μη μηδενικό. Η συνάρτηση SEM weight δέχεται ένα όρισμα. Επιστρέφει μία ακέραια τιμή 0 ή 1 για επιτυχία ή αποτυχία αντίστοιχα. Η συνάρτηση θα αποτύχει αν το όρισμα SEM δεν είναι κάποιος δεκτός σημαφόρος ή στην περίπτωση που η κλίση της συνάρτησης διακοπεί από μία συνάρτηση χειρισμού σήματος. Η συνάρτηση SEM-POST δέχεται ένα όρισμα. Επιστρέφει 0 ή -1 για επιτυχία ή αποτυχία αντίστοιχα. Αυτή η συνάρτηση θα αποτύχει αν το όρισμα SEM δεν είναι κάποιος αποδεκτός σημαφόρος ή στην περίπτωση που η μέγιστη επιτρεπτή τιμή για τον σημαφόρο έχει ξεπεραστεί. Τέλος, η συνάρτηση DESTROY δέχεται και αυτή ένα όρισμα το οποίο επιστρέφει 0 ή -1 για επιτυχία ή αποτυχία. Η συνάρτηση θα αποτύχει αν το όρισμα δείχνει σε λάθος σημαφόρο ή αν υπάρχουν μπλοκαρισμένα νήματα στο σημαφόρο που δείχνει το όρισμα SEM. Συνεχίζουμε στην υλοποίηση του τρίτου προγράμματος προς παράδοση, το οποίο ως διεργασία θα δημιουργεί πολλαπλές θυγατρικές διεργασίες, που όλες θα χρησιμοποιούν την ίδια περιοχή μνήμης και θα επιτυγχάνουν τον αμοιβαίο αποκλεισμό μέσω των σημαφόρων POSIX. Άρα εδώ θα λύσουμε το πρόβλημα του κρίσιμου τμήματος. Πιο συγκεκριμένα,
Ξεκινάμε ορίζοντας μία μεταβλητή τύπου SEM κάτω παύλα TAF, η οποία θα είναι η σημαφόρος. Την ονομάσαμε SEM. Έπειτα κάνουμε κλίση της συνάρτησης SEM INIT με την παράμετρο να είναι κοινόχρηστη και να έχει αρχική τιμή 1, γιατί μόνο μία διεργασία θέλουμε να έχει πρόσβαση κάθε φορά σε αυτή. Αρχικοποιούμε μία κοινή περιοχή μνήμης μεγέθους 20 bytes και την προσαρτούμε στη διεργασία. Έπειτα δημιουργούμε με την fork 3 θυγατρικές διεργασίες, οι οποίες όλες μαζί με τη γονική θα εκτελούν διαρκώς μία while. Μέσα στη while εκτελείται η συνάρτηση sleep 3. Έπειτα εκτελείται η συνάρτηση POSIX down για να αποκτήσουμε πρόσβαση στο κρίσιμο τμήμα. Μόλις εκτελεστεί η συνάρτηση αυτή, αναφέρεται το μήνυμα PID είσοδο στο κρίσιμο τμήμα της διεργασίας με COUNT. Με PID το PID της διεργασίας που εκτύπωσε το μήνυμα και COUNT έναν μετρητή που θα διατηρεί η κάθε διεργασία και αυξάνει κάθε φορά που μπαίνουμε στο κρίσιμο τμήμα. Έπειτα διαβάζεται η τιμή της κοινής θέσης 0 και αυξάνεται κατά 5, αναφέροντας το μήνυμα PID Read Original and Changed Value to Final, όπου PID Original και Final, το Process ID, η αρχική και η τελική τιμή που γράφτηκε αντίστοιχα. Μόλις γραφεί η νέα τιμή στην ίδια θέση, δηλαδή στη θέση 0, τότε θα απελευθερώνεται το κρίσιμο τμήμα με την SEM POST. Μόλις εκτελεστεί συνάρτηση, αναφέρεται το μήνυμα PID, έξοδος από το κρίσιμο τμήμα της διεργασίας, με PID το PID της διεργασίας που εκτύπωσε το μήνυμα. Πρέπει να σημειωθεί πως ύστερα από κάθε printf εκτελείται το f/null προκειμένου να εκτυπώνεται το μήνυμα άμεσα, διαφορετικά θα πρέπει να γεμίσει ο buffer της γραμμής και ενδέχεται να καθυστερήσει η εκτύπωση. Επίσης, επειδή δημιουργούνται θυγατρικές διεργασίες με τη fork, αντιγράφονται οι μεταβλητές, οπότε η διεύθυνση της κοινής περιοχής μνήμης είναι κοινή και στις θυγατρικές διεργασίες και δεν απαιτείται κάποια άλλη συνάρτηση για να συνδεθούν οι θυγατρικές στην κοινή περιοχή μνήμης. Τέλος, πρέπει να σημειωθεί πως όλες οι διεργασίες θα μπουν στο κρίσιμο τμήμα, αλλά δεν θα υπάρχει δικαιοσύνη, διότι κάποιες διεργασίες θα μπουν περισσότερες από μία φορά μέσα στο κρίσιμο τμήμα. Στο POSIX υπάρχει ένα πλήθος συναρτήσεων χειρισμού αρχείων. Οι βασικές συναρτήσεις είναι οι Open, με την οποία ανοίγουμε ένα αρχείο ή ένα άλλο αντικείμενο όπως socket και μας επιστρέφει έναν περιγραφέα αρχείου. Η συνάρτηση Close κλείνει το συγκεκριμένο περιγραφέα. Η συνάρτηση Read διαβάζει από ένα συγκεκριμένο περιγραφέα. Η Write γράφει σε ένα συγκεκριμένο περιγραφέα, ενώ με τη συνάρτηση Start επιστρέφονται τα μεταδεδομένα που συνδέονται με ένα συγκεκριμένο αρχείο. Τέλος, η συνάρτηση LSeq είναι υπεύθυνη για την τοποθέτηση του pointer εγγραφής ανάγνωσης σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Η συνάρτηση STAT δέχεται δύο ορίσματα. Επιστρέφει μια ακέραια τιμή 0 ή μείον 1 για επιτυχία ή αποτυχία αντίστοιχα. Η συνάρτηση θα αποτύχει αν υπάρχει λανθασμένη διεύθυνση ή αν το όρισμα path είναι πολύ μεγάλο. Τέλος, η συνάρτηση unlink δέχεται ένα όρισμα. Αυτή επιστρέφει μια ακέραια τιμή 0 ή μείον 1 για επιτυχία ή αποτυχία αντίστοιχα. Το πρόγραμμα που βλέπετε λυμένο στην οθόνη σας είναι η υλοποίηση του προγράμματος C4 που ζητείτε προς παράδοση. Αυτό, ως διεργασία, ανοίγει το αρχείο που δίνει ο χρήστης και διαβάζει το περιεχόμενό του. Αντικαθιστά το περιεχόμενο του αρχείου με το κείμενο που δίνει ο χρήστης. Συνεπώς, το πρόγραμμά μας δέχεται μόνο μία παράμετρο στη γραμμή εντολών. Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν δώσει παράμετρο, τότε εμφανίζεται No Parameter. Στην συνέχεια χρησιμοποιείται η STAT για να ελεγχθεί αν υπάρχει το συγκεκριμένο αρχείο που δόθηκε ως πρώτη παράμετρος. Σε περίπτωση που υπάρχει το αρχείο,
Τότε, με την χρήση της Open, το ανοίγουμε. Δίνουμε λοιπόν Open, ARGV 1, ORDWR. Καθορίζουμε και εκτυπώνουμε το μέγεθος του αρχείου με τη χρήση της While Read H2 και H3,1. Επίσης, εκτυπώνουμε το περιεχόμενο του αρχείου. Τέλος, τοποθετούμε τον pointer εγγραφής στη θέση 0. Εάν δεν υπάρχει το αρχείο, τότε ανοίγει με την Open το αρχείο αυτό για δημιουργία και εγγραφή. Αυτή τη φορά λοιπόν δίνουμε Open, πρώτη παράμετρο την ARGV1 και έπειτα O κάτω παύλα Create κάθετος OWR Only, S κάτω παύλα IR User κάθετος SIW User κάθετος SIRGPR κάθετος S κάτω παύλα IROTH. Επίσης τοποθετούμε τον pointer εγγραφής στη θέση 0. Ανεξάρτητο από το αν υπήρχε το αρχείο ή όχι, στη συνέχεια ρωτάτε ο χρήστης να πληκτρολογήσει μια πρόταση. Δίνει λοιπόν ο χρήστης μια πρόταση που αυτός επιθυμείς και με τη χρήση της Write γράφεται στο πρόγραμμα. Τέλος, κλείνει το αρχείο αφού αναφερθεί το μέγεθος του νέου αρχείου. Τρέχουμε το πρόγραμμά μας, αφού το κάνουμε compile, και δίνουμε ως παράμετρο το αρχείο C3.se που δημιουργήσαμε λίγο πριν. Εάν ανοίξουμε το αρχείο C3.se, θα δούμε ότι πράγματι η πρόταση που δίνει ο χρήστης κατά την εκτέλεση του προγράμματος εμφανίζεται στην πρώτη γραμμή του αρχείου C3.se. Προχωράμε με την επίλυση του έκτου προγράμματος, το οποίο ως διεργασία θα δημιουργεί 10 νήματα, τα οποία όλα προσπαθούν να αυξήσουν μία φορά μία global μεταβλητή κατά ένα. Εδώ υπάρχει αμοιβαίος αποκλεισμός για να μην χάνετε καμία συναλλαγή. Συγκεκριμένα υπάρχει μία μεταβλητή με καθολική τοπικότητα και αρχική τιμή 0. Αυτή είναι η shared. Την δηλώνουμε έξω από τη main και πάνω από την συνάρτηση increment shared. Δημιουργείται με τη συνάρτηση σε minute. Ένα σημαφόρος με αρχική τιμή 1. Έπειτα δημιουργούνται 10 νήματα, τα οποία όλα προσπαθούν να εκτελέσουν τη συνάρτηση increment shared. Η συνάρτηση increment shared κάνει το εξής. Διαβάζει και αυξάνει κατά 1 την κοινή μεταβλητή shared. Αφού πρώτα κάνει down το σημαφόρο για να εισέλθει στην κρίσιμη περιοχή. Εκτυπώνει το μήνυμα thread ίσο με το ID. Enter critical region and change value. Έπειτα κάνει up το σημαφόρο για να απελευθερώσει την κρίσιμη περιοχή και σταματάει την εκτέλεση του συγκεκριμένου νήματος. Συνεχίζοντας με το κύριο πρόγραμμα, περιμένει να ολοκληρώσει τα 10 νήματα και στη συνέχεια εκτυπώνει την τελική τιμή της κοινής μεταβλητής, δηλαδή της shared. Η τιμή αυτή είναι 10. Τρέχουμε το πρόγραμμά μας και βλέπουμε ότι λειτουργεί σωστά. Το τελευταίο προσυλλοποίηση πρόγραμμα είναι το C7, το οποίο ως διεργασία δημιουργεί ένα μοναδικό προσωρινό αρχείο, στο οποίο τοποθετείται το όνομά μου. Περιμένει 10 δευτερόλεπτα για να δει το περιεχόμενο του αρχείου και στη συνέχεια καλεί close για να κλείσει το προσωρινό περιγραφέα αρχείου και στη συνέχεια διαγράφει αυτόματα το αρχείο. Όσον αφορά την υλοποίηση, στην main υπάρχουν οι δηλώσεις ARGC και αστεράκι ARGV, προκειμένου να βρούμε το όνομα της διεργασίας. Η μεταβλητή ARGV0 διατηρεί το πλήρες όνομα της διεργασίας όπως την εκτελέσαμε. Καλείται η base name
Παρενθέσεις, ARGV0, η οποία καταχωρείται στη μεταβλητή name, για να βρούμε το όνομα της διεργασίας. Έπειτα, εκτυπώνεται το όνομα της διεργασίας. Καλείται η strcat, ώστε να προστίθεται το string χ στο τέλος του ονόματος. Χρειαζόμαστε αυτά τα χ για να δοθεί ως template στη συνάρτηση δημιουργίας προσωρινού αρχείου. Έπειτα, καλείται η mksTemp για να δημιουργηθεί το προσωρινό αρχείο με το template που έχουμε δημιουργήσει προηγουμένως. Τοποθετούμε με τη χρήση της write το ονοματεπώνυμό μας, κάνουμε sleep 15 και κλείνουμε με την close το αρχείο. Το αρχείο διαγράφεται αυτόματα. Τέλος, εκτυπώνουμε το μήνυμα close descriptor. Τρέχουμε το πρόγραμμά μας και βλέπουμε ότι λειτουργεί σωστά. Πρέπει να σημειωθεί πως το πρόγραμμά μας έγιναν κατάλληλοι έλεγχοι για τις mksTemp, write και close. Στο τελευταίο τμήμα επίλυσης του 11ου εργαστηριακού φυλλαδίου θα ασχοληθούμε με το πρόγραμμα Most Memory και συγκεκριμένα θα κάνουμε προσομοίωση του συστήματος διαχείρισης μνήμης του λειτουργικού με το πρόγραμμα Most Memory. Έχουμε ανοιχτά δύο παράθυρα εντολών. Εγγράφουμε στο πρώτο το Java Memory Management Commands Memory.conf και ανοίγει το παράθυρο που βλέπετε στα αριστερά της οθόνης σας. Πατάμε στο δεύτερο παράθυρο γραμμής εντολών notepad-memory.conf. Όπως βλέπουμε στο αρχείο, το log file μας ονομάζεται tracefile. Πατάμε run στο παράθυρο Memory Management. Περιμένουμε να τελειώσει η εκτέλεση. Όταν τελειώσει η εκτέλεση πατάμε Exit και στο δεύτερο παράθυρο γραμμής εντολών πατάμε Notepad και Trace File. Βλέπουμε ότι δεν έχει συμβεί κανένα page fault. Έπειτα πατάμε Notepad και Commands. Βλέπουμε πως ήδη υπάρχει το write random, όπως μας ζητείτε να το προσθέσουμε στο εργαστηριακό φυλάδιο. Το επόμενο που μας ζητείτε να προσθέσουμε στο αρχείο αυτό είναι το read 10. Αποθηκεύουμε το αρχείο μας και πατάμε run. Όταν τελειώσει η εκτέλεση, ανοίγουμε το trace file και βλέπουμε ότι πάλι δεν σημειώθηκε κάποιο page fault. Κλείνουμε τα δύο παράθυρα. Κάνουμε copy το υπάρχον αρχείο commands στο commands 1. Ανοίγουμε το commands 1 με το αρχείο notepad. Θα τροποποιήσουμε το αρχείο αυτό έτσι ώστε οι γραμμές που να περιέχει να είναι η read 4, read 19, read 600.000, write 100, write 200, write 800.000, read 20.000
και read 400. Αποθηκεύουμε το αρχείο. Και πληκτρολογούμε στο πρώτο παράθυρο γραμμής εντολών την εντολή Java Memory Management Commands 1 Memory Conf. Πατάμε Run και περιμένουμε να τελειώσει η προσομοίωσή μας. Όπως βλέπουμε, εδώ πέρα σημειώνονται page fault. Για να το επιβεβαιώσουμε, πατάμε Notepad και Trace File. Θα δούμε ότι υπάρχει page fault στα read 9270, write 64 και read 4e20. Θα ακολουθήσουμε την ίδια διαδικασία για να δημιουργήσουμε ένα αρχείο commands 2 από το αρχείο commands 1. Το αρχείο αυτό θα πρέπει να περιέχει τις εντολές read 140.000, read 190.000, read 700.000, read 900.000, write 100, read 17.000 και read 20.000. Τροποποιούμε το αρχείο μας και το αποθηκεύουμε. Τρέχουμε πάλι στο πρώτο παράθυρο γραμμής εντολών την εντολή Java Memory Management Commands 2 Memory Conf. Ανοίγει το παράθυρο Memory Management. Τρέχουμε και περιμένουμε να τελειώσει. Όπως βλέπουμε, σημειώνονται page fault. Για την επιβεβαίωση πατάμε Notepad και Trace File. Όπως βλέπουμε, σημειώθηκαν page fault στα read AAE 60, read DBB 0, write 64 και read 4268. Κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η επίλυση του 11ου εργαστηριακού φυλαδίου. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε.